Στο σημερινό επεισόδιο θα επισκεφτούμε το αντιτορπιλικό Velos 2. Αντιτορπιλικό τύπου Fletcher καθαλκίστηκε στις 3 Ιουνίου του 1942 στα ναυπηγεία της Βοστόνης και στις 18 Μαΐου του 1943 μπήκε σε υπηρεσία στο πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ ως USS Sharet. Μείνετε μαζί μας για να δείτε αυτή τη σύντομη ιστορία. Ήταν ένα από τα 175 ίδιου τύπου πολεμικά πλοία κρούσεως που κατασκευάστηκαν τότε. Προοριζόταν για επιχειρήσεις σε ανοιχτή θάλασσα υπό πολλαπλή απειλή, ενώ ο τύπος του υπήρξε από τους πιο επιτυχημένους στις μονάδες κρούσεως. Σήμερα σώζονται 4 πλοία αυτού του τύπου, 3 στη ΣΥΠΑ και 1 στην Ελλάδα. Συμμετείχε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο θέατρο επιχειρήσεων του Ειρηνικού Ωκεανού συνοδεύοντας αεροπλανοφόρα, ενώ πήρε μέρος στις περισσότερες συμμαχικές αποστολές εναντίον των Ιαπώνων. Οι κυριότερες ήταν οι αποβατικές επιχειρήσεις κατάληψης των νήσων Μάρσαλ, Μαριάνας, Ολλάνδια, Καρολάιν και Οκινάουα. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων αυτών, βύθισε το βράδυ 4 προς 5 Φεβρουαρίου του 1944 το Ιαπωνικό υποβρύχιο Y-21, ενώ στις 15 Ιουνίου του ίδιου έτους βύθισε Ιαπωνικό οπλιταγωγό 1.900 τόνων σώζοντας και 120 στρατιώτες που επέβαιναν σε αυτό. Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση στις 4 Μαρτίου 1946 στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ και παροπλίστηκε στις 16 Ιανουαρίου του 1947. Το 1958 εξυγχρονίστηκε στα ναυπηγεία του Long Beach της Καλιφόρνια για να παραληφθεί στις 15 Ιουλίου του 1959 στο πλαίσιο Αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας από το πολεμικό μας ναυτικό με πρώτο κυβερνήτη τον αντιπλοίαρχο Γεώργιο Μόραλι του πολεμικού ναυτικού. Κατέπλευσε στην Ελλάδα στις 15 Οκτωβρίου του 1959. Στη διάρκεια της 32χρονης υπηρεσίας του στο ελληνικό ναυτικό γνώρισε 34 κυβερνήτες και διένυσε 320.000 ναυτικά μίλια. Συμμετείχε σε όλες σχεδόν τις εθνικές και διασυμμαχικές ασκήσεις αποστολές, καθώς και στις ελληνοτουρκικές κρίσεις των ετών 1964, 67, 74 και 87. Τον Μάιο του 1973, το αντιτορπιλικό Βέλος με κυβερνήτη τον αντιπλοίαρχο Νικόλαο Παπά του πολεμικού ναυτικού εγκατέλειψε το σχηματισμό σκαφών που μετείχαν σε άσκηση του ΝΑΤΟ τα ανοιχτά της Σαρδινίας και κατέπλευσε στο λιμένα του Φιουμουτσίνο, όπου 7 αξιωματικοί συμπεριλαμβανομένου του κυβερνητού και 25 υποαξιωματικοί ζήτησαν πολιτικό άσυλο από τις Ιταλικές αρχές, διαμηνύοντας με την πράξη τους αυτή σε όλο τον κόσμο ότι οι φρουροί της δημοκρατίας στην Ελλάδα παραμένουν ακίνητοι. Θύμισαν στον ελληνικό λαό ότι αυτός όρισε πριν χιλιάδες χρόνια την έννοια της δημοκρατίας. Η αποχώρηση του αντιτορπιλικού Βέλος αποτέλεσε επιβεβλημένη ενέργεια καθώσον το σχετιζόμενο κίνημα του ναυτικού, το οποίο είχε αρχίσει να οργανώνεται από δημοκράτες αξιωματικούς στα 1969, προδόθηκε μια μέρα πριν την εκδήλωσή του την καταπνίγηκε εν τη γενέση του. Το αντιτορπιλικό Βέλος με την κίνησή του κατάφερε να ενημερώσει και να αφυπνίσει δυναμικά την παγκόσμια κοινή γνώμη για τη θέληση της πλειοψηφίας των ενόπλων δυνάμεων και του ελληνικού λαού να αποτινάξουν ένα παράνομο και αντιδημοκρατικό καθεστώς που είχε επιβληθεί στην Ελλάδα από τους λίγους. Το αντιτορπιλικό Βέλος παροπλίστηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 1991. Το 1994, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, χαρακτηρίστηκε ως Μουσείο Αντιδικτατορικού Αγώνα. Από τις 6 Ιουνίου 2002 ελιμενίζεται στο χώρο του Άλσους Ελληνικής Ναυτικής Παράδοσης στο Παλαιό Φάλερο Αττικής. Το πλοίο φυλάσσει αρχιακό υλικό, εφημερίδες του 1973 κτλ.
με σκοπό την διατήρηση της ιστορικής μνήμης για τη συμβολή του πολεμικού ναυτικού στην αποκατάσταση της δημοκρατίας. Θα κλείσουμε την παρουσίαση του αντιορπιλικού βέλος, παρουσιάζοντας μερικά από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Έχει εκτόπισμα 3.050 τόνων, μέγιστο μήκος 115 μέτρα και μέγιστο πλάτος 12 μέτρα, βύθισμα 6,53 μέτρα και μέγιστη ταχύτητα 35 κόμβων. Η αυτονομία του είναι 3.000 ναυτικά μίλια με οικονομική οδήγηση. Η υποδύναμη του έφτανε τους 60.000 ύπους. Ο οπλισμός του περιλάμβανε και έχει ακόμα 4 πυροβόλα των 5 ιντζών, 3 δίδυμα ταχυβόλα των 3 ιντζών, 5 τορπιλοσωλήνες 21 ιντζών τορπίλες ΜΚ-14, 2 τριπλή τορπιλοσωλήνες 12,75 ιντζών με τορπίλες ΜΚ-44 και ΜΚ-46, 2 εκτοσευτήρες με 48 ανθυποβρυχιακές βομβίδες, 4 κατευθυνόμενα βλήματα κεραυνός, εδάφους αέρος και πλήρωμα 273 ατόμων. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτή τη σύντομη ιστορία του τορπιλικού βέλος και μείνατε μαζί μας μέχρι το τέλος. Για όσους άρεσε και για όσους βλέπουν πρώτη φορά το κανάλι μας, πατήστε το κουμπάκι για την εγγραφή, subscribe και το like button. Σας ευχαριστώ πολύ.